ανδρικό επάγγελμα και με σχετικά λίγου νέου αγρότε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο αγροτικό τομέα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat για το 2016. Το χρόνο αυτό καταγράφηκαν 10,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα ω επικεφαλή μια εκμετάλλευση, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι 65 χρονών και πάνω. Συγκεκριμένα, το 32% των επικεφαλή των εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 65 ετών και πάνω, ενώ μόλι το 11% Ηταν κάτω των 40 ετών. Το μικρότερο ποσοστό νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε στην Κύπρο 3,3%, στην Πορτογαλία 4,2% και στη Βρετανία 5,3%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία 22,2%, στην Πολωνία 20,3% και στη Σλοβακία 19%. Το ποσοστό των νέων αγροτών στην Ελλάδα φτάνει το 8,3% ενώ το ποσοστό για τους αγρότες ηλικίας 65 και άνω φτάνει το 33,5%, καθιστώντας την Ελλάδα την έκτη χώρα στην Ευρώπη με τους γυρεότερους αγρότες. Ωστόσο, οι νεότεροι επικεφαλής μιας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, τείνουν να έχουν μεγαλύτερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά την έκταση το ζωικό κεφάλαιο. Το επάγγελμα του αγρότη κυριαρχείται από άντρε σύμφωνα με τα στοιχεία, καθώς μόνο οι τρεις από τους 10 αρχηγούς εκμετάλλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες. Η μέση εκμετάλλευση στην Ευρώπη είναι κάτω από 50 στρέμματα. Η Eurostat εκτός από την ηλικία των αγροτών, κατέγραψε και το μέσο όρο στρεμάτων στην Ευρώπη. Το 33% του συνόλου των στρεμάτων καταγράφηκε στη Ρουμανία, ενώ ακολουθούν η Πολωνία με 19% και η Ιταλία με 10% σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 και η Ισπανία με 9%. Επίσης το 65% των εκμεταλλεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνα με τα στοιχεία κάτω από 50 στρέμματα. Οι μεγαλύτερε εκμεταλλεύσει, 500 στρεμάτων ή περισσότερο, ήταν πολύ συχνότερε στο Λουξεμβούργο, 52% των εκμεταλλεύσεων, στη Γαλλία 41%, στη Βρετανία 39% και στη Δανία 35% των εκμεταλλεύσεων.